Εμείς τουλάχιστον θα ξεκινούσαμε όταν είσαστε 8 χρόνων, γεννηθήκατε στο Κερατσίνι και στην συνέχεια η οικογένειά σας μετανάστευσε με εισαγωγικά λόγω ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος του πατρός σας στην Πάτρα. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Να ακούσουμε τη συνέχεια και γιατί. Λόγω της δουλειάς μου, ο πατέρας μου ήταν ναυτικός και έπρεπε να έπιασε δουλειά στην Πάτρα, Πάτρα Ιταλία, και αναγκαστικά όλη η οικογένεια πήγε στην Πάτρα. Κατά ένα μέρος ήταν καλό για μένα αυτό. Γιατί όταν πήγα στην Πάτρα, βρήκα πιο έρματα πράγματα από πλευρά αλάνες και παιδάκια να παίζουν. Εγώ εδώ στην Αθήνα δεν μπορούσα να βγω, φοβόταν η μητέρα μου με τα αυτοκίνητα στους και όλα δρόμους. Αυτά, στους δρόμους και αυτά. Και κατά ένα μέρος γι' αυτό λέω ότι ήταν καλό που πήγα στην Πάτρα. Εκεί μεγάλωνα σιγά σιγά, μέσα στις αλάνες, σε μια ομάδα εκεί της γειτονιάς μου. Με κάτι άλλα παιδιά στην ίδια ηλικία μου, συνεχίσαμε, φτιάξαμε μια ομάδα, παίξαμε στα ερασιτεχνικά και σιγά σιγά ανέβαινα. Και φτάσαμε στην Παναχαϊκή. Ναι. Στην Παναχαϊκή ήταν ποιος προπονητής τότε? Ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος. Ο Μιχαλόπουλος, από ό,τι μας δήλωσε τουλάχιστον μεταγενέστερα, είπε ότι περίμενε αυτή την εξέλιξη, αλλά δεν σας είχε δοθεί αυτή η ευκαιρία. Τι σημαίνει αυτό για έναν ποδοσφαιριστή γενικότερα? Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το λέει ο κύριος Ανδρέας, αλλά πιστεύω ότι καταρχήν με πίστευε πολύ. Ακριβώς. Το πιστεύω πολύ αυτό. Με ήξερα από μικρός και στα τεχνικά που έπαιζα, που ερχόταν και με έβλεπε. Πιστεύω ότι αυτό που το λέει είναι ότι έπρεπε να παίρνω πρωτοβουλίες. Πράγμα που δεν έπαιρνα στα 2 πρώτα χρόνια στον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Τώρα αυτό το βλέπει αυτό και γι' αυτό το λέει. Ήμουν 4,5 χρόνια στην Παναχαϊκή και πέρασα πολύ ευχάριστες στιγμές. Και κάπου έβλεπα ότι έπρεπε να πάω σε μεγαλύτερη ομάδα να αποδείξω στον εαυτό μου αν μπορώ να καταξιωθώ και επαγγελματικά και προσφαιρικά. Στην Παναχαϊκή αυτό δεν θα γινότανε. Αυτό εννοούσε ο Μιχαλόπουλος. Αυτό κατάλαβα. Και λέω εντάξει, καλύτερα ήταν που έπρεπε να φύγω. Κανένα τηλεφώνημα, καμιά ματιά στις εφημερίδες και κάποια επαφή με την Πάτρα και την Παναχαϊκή? Πάντα, πάντα. Και με τους φίλους μου συνέχεια τηλεφωνούμε. Συνέχεια την Παναχαϊκή δεν την ξεχνάω και ούτε πρόκειται να την ξεχάσω. Ένα πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, λένε για όσους ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο και ίσως κάποιες φορές πολύ πιο δύσκολο από ό,τι στην πρώτη εθνική. Ναι, ναι. Εγώ είμαι τυχερός που έπαιξα β' εθνική. Τη χρονιά που πέσαμε με την Παναχαϊκή και είμαι πολύ τυχερός που γνώρισα το πρωτάθλημα της β' εθνικής. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Γιατί είναι πολύ πιο σκληρό από την Α' Εθνική. Στην Α' Εθνική είναι λίγο πιο ντελικάτο, ενώ εκεί είναι πολύ πιο σκληρό.